Αυτή τη συνεδρίαση ήταν την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αναφέρω τα καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην υπάλληλο Μαρία Γεννοπούλου. Υπάρχει απαρτία και προχωράμε στην εκλογή του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαιρετισμοί και ευχές, μόλις ταυτοποιηθούμε από πρόεδρο νομίζω και από προεδρείο, όταν θα κάτσουμε εδώ, νομίζω ότι η αρχηγή των παρατάξεων και ο Δήμαρχος να κάνουμε και τους χαιρετισμούς για την θητεία και για την χρονιά που ξεκινάει. Σήμερα ξεκινάμε την καινούργια πενταετία. Ο κόσμος ψήφισε στις 18 Μαΐου και σήμερα εμείς ξεκινάμε έναν αγώνα για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του, μιας και οι προσδοκίες του είναι μεγάλες και ο πύχης πλέον είναι ψηλά. Ήδη τελείωσε η εκλογή του Προέδρου, είναι ο κύριος Μπούκουρης, τον οποίο θέλω να συγχαρώ από τη μία, να ευχαριστήσω από την άλλη για όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο, στο οποίο έδωσε πάρα πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο σε θέματα εργασίας, αλλά και σε θέματα ήθους. Θα μιλήσουμε όμως και σε κάποια άλλη ευκαιρία για τον κύριο Μπούκουρη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αυτές τις διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσει τη δουλειά. Το μοναδικό κριτήριο των αποφάσεων πρέπει να είναι το συμφέρον των δημοτών, η ποιότητα ζωής των δημοτών και τίποτα παραπέρα. Οτιδήποτε μας χωρίζει πρέπει να μείνει απ' έξω και επειδή υπάρχει και η πολιτική ένταση, να το πω έτσι, μέσα σε αυτό το χώρο πρέπει να υπάρχει μόνο ένα κόμμα και το κόμμα αυτό λέγεται Δήμος Ναυπλίων. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμβούλους να είναι πρώτα απ' όλα καλά στην υγεία τους. Να είναι νυμφάλιοι με καθαρό μυαλό να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Πάντα θεωρώ ότι οι περισσότερες γνώμες είναι πολύ καλύτερες από τη μία, οι περισσότερες απόψεις είναι πολύ καλύτερες από τη μία. Άρα το να υπάρχουν προτάσεις και να υπάρχει ένας διάλογος με προτάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο να προσθέσει έχει και σε τίποτα να αφαιρέσει. Σήμερα είναι μια κλασική τυπική διαδικασία εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Οικονομικών Επιτροπών, καθώς και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερη έκπληξη. Από την πλευρά τη δική μας, εμείς όπως ξέρετε, έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γενικότερα, εξακολουθούν να ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει και στο παρελθόν. Εμείς παραμένουμε δίπλα στους δημότες, δεν εγκαταλείπουμε τους αναπλιώτες και τις αναπλιώτες και θα φροντίσουμε η δημοτική μας παράταξη με τους 9 δημοτικούς συμβούλους και τους 21 τοπικούς συμβούλους ως αξιωματική αντιπολίτευση και εγώ ίδιος ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασκήσουμε μια σωστή αντιπολίτευση η οποία σημαίνει έλεγχος, διαφάνεια, καθαρές δουλειές μέσα στο Δήμο και βεβαίως προτάσεις για ό,τι καλύτερο για τους δημότες. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους είναι αυτός ο Δήμος, αυτή η πόλη, να πάει μπροστά για το καλό των παιδιών μας, για το καλό όλων των δημοτών. Πρώτη συνεδρίαση λοιπόν. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η πρώτη χαρά της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σαν παράταξη δεν δεχόμαστε κάποιες διαδικασίες. Τι εννοώ με αυτό. Θεσμικά, ο ρόλος αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι ο ρόλος που θα θέλαμε εμείς. Είναι ένα καθεστώς επηρεαζόμενο από ένα καλλικρατικό νόμο, που σκοπό έχει να υποτάξει την αυτοδιοίκηση σε συμφέροντα άλλων. Ωστόσο, συμμετέχουμε στην εκλογική αυτή η αναμέτρηση, οι δυνάμεις μας λίγες, συμμετέχουμε για να μην παραξηγηθεί ότι κάνουμε μια στήρα αντιπολίτευση. Οι θέσεις μας είναι σαφέστατες, είναι πολιτικές, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τα πρόσωπα που εκλέγονται ή που προτείνονται. Δεν θέλουμε να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, άλλωστε για ουσιώδη πράγματα στη συνέχεια θα μας δείτε, θα μας γευτείτε, θα κάνουμε ουσιαστική αντιπολίτευση. Ναι, πράγματι είναι η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε την εκλογή του Προεδρείου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, με σταθερή παρουσία από την άλλη πρόταση. Γραμματέας, από την πλευρά σας. Εμείς έχουμε προτείνει από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση τον κύριο Βρούγκα. Στο θέμα όσον αφορά για πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και όλο το γραμματής και αντιπροέδρος, επειδή είναι διακοσμητικός ο ρόλος, γιατί όλα προβλέπονται να τα συντάσει ο πρόεδρος, δεν συμμετέχουμε από τις διαδικασίες και ψηφίζουμε λευκό. Στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας της Ζωής, δεν θα συμμετέχουμε στις ψηφοφορίες της μειοψηφίας, αλλά έχουμε προτείνει για να μπούμε, ας πούμε,
και θα ψηφίσουμε, εφόσον είναι αναλογική η απόφασή τους, θα ψηφίσουμε και τους υπόλοιπους. Αν είναι αναλογική η απόφασή τους και εκφράζονται όλες οι απόψεις μέσα σε αυτές τις επιτροπές, γιατί έχουν αξία από τη βάση του ελέγχου. Να μπορούμε να ελέγχουμε, γιατί εκεί παίζονται πάρα πολλά θέματα και οικονομικά κτλ. Να πω και κάτι άλλο. Εμείς ξέρουμε ότι καλούμαστε να υπηρετήσουμε ένα αντιλαϊκό θεσμό, το αναδείξαμε και στην προεκλογική περίοδο. Είναι τέτοιοι οι κανονισμοί και φαίνεται και από τους σπόρους 70-30 που σε όλους τους δήμους επιτάσσει ότι 70 θα πάρετε από φόρους προς τους δημότες, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τροφεία κτλ. Κτλ. Και 30% μόνο από επιχορήγηση. Γι' αυτό εμείς θα σταθούμε δίπλα στα λαϊκά στρώματα να αυληθούν όσο μπορούν σε αυτούς που έχουν ανάγκη οι επιπτώσεις αυτές, αλλά και να τους καλέσουμε με όρους κινήματος να παλέψουν μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους πολιτιστικούς φορείς, τους αθλητικούς και τα τροφεία να καταργήσουν και να επιβάλλουν πραγματικά τη θέλησή τους για να αλλάξουν τα πράγματα. Έλα, ο κύριος Μπούκουρης, 25, είναι ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 4 λευκά, 4 άγγελα, σε σύνολο 63 συγχαρητήρια.